Όσοι πολίτες χρειάζονται βοήθεια στην Αττική μπορούν να καλούν στο τετραψήφιο νούμερο 1110 όλο το 24ωρο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοίνωσε ότι βάσει των παρόντων δεδομένων τα σχολεία θα είναι κλειστά και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Φαίνεται ότι θα έχει δύο στάδια. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε πίνακα με οδηγίες για τους πολίτες εν ώψη της τριήμερης κακοκαιρίας, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι για το σπίτι καλό είναι να ελέγχουμε τακτικά το δίκτυο ίδρυυσης, τους σωλήνες και τα πάνελ του ηλιακού. Όσοι μένουν σε μονοκατοικία, καλό είναι να αφήσουν μια βρύση να στάζει ώστε να μην παγώσει το νερό. Στο αυτοκίνητο, αν ακινητοποιηθεί, παραμείνετε μέσα. Δέστε ένα κομμάτι ύφασμα στην κεραία ώστε να είναι ορατό από τις ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή κάθε ώρα για 10 λεπτά. Διατηρήστε καθαρή την εξάτμιση από χιόνι. Στο δρόμο προτιμήστε να ντυθείτε με στρώματα από λεπτά και ζεστά ρούχα και όχι με βαριά. Στις μετακινήσεις να εφοδιαστείτε με αλυσίδες αν κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο και να αποφεύγετε περιοχές δύσβατες. Φορέστε αντιολισθητικά παπούτσια αν μετακινηθείτε πεζοί.